Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Αναμένεται επιδείνωση του καιρού. Κακοκαιρία αναμένεται από αύριο το πρωί πρώτα στην Νότια Ελλάδα και θα δούμε στη συνέχεια και στην υπόλοιπη χώρα. Σήμερα βλέπουμε ότι ο καιρός παρέμεινε καταπληκτικός στα ανατολικά και τα νότια, άστατο στα δυτικά. Δείτε τώρα τις νέες βροχές εδώ με τα έντονα σκούρα χρώματα και τις αναλαμπές και τις ισχυρές καταιγίδες, δηλαδή πώς από νότο προς βορρά, πρώτα από την Πελοπόννησο και μέχρι το βράδυ και στην υπόλοιπη Βόρεια Ελλάδα, θα σαρώσουν τον ηπειρωτικό κορμό. Από νότο, επαναλαμβάνω, προς βορρά και αυτές θα είναι κατά τόπους αρκετά ισχυρές βροχές και οι καταιγίδες. Τώρα, καθώς έρχονται αυτές οι βροχές από τα νότια-δυτικά, από το Λιβικό Πέλαγος, υπάρχει κάποια διχονομία σε κάποια προγνωστικά μοντέλα όσον αφορά στην ένταση των φαινομένων, αλλά σε γενικές γραμμές δείχνουν αυτές οι βροχές να έχουν έντονο χαρακτήρα. Συνήθως, όταν μας έρχονται τα φαινόμενα από το Λιβικό, από τα νότια-δυτικά, τα προγνωστικά μοντέλα έχουν κάποιες διαφοροποιήσεις. Πάμε να δούμε όμως σε γενικές γραμμές πώς θα κυλήσει και πώς θα ξεκινήσει το Σάββατο. Εδώ στην ΕΡΤ, όπως σας λέω καθημερινά, χωρίζουμε την ημέρα σε 3 μετεοτμήματα για την καλύτερη κατανόηση από εσάς τη όλη μετεοεξέλιξη τη επόμενη ημέρα και όχι μόνο. Βλέπουμε λοιπόν ήδη στα υπηρετικά αρκετή συννεφιά. Όμως εδώ από τη στερεά και νοτιότερα, Πελοπόννησο, κεντρικό και νότιο Αιγαίο, τις πρωινές, προμεσημβρινές και όλες ώρες θα έχουμε ισχυρές βροχές, καταιγίδες. Δείξτε λίγο προσοχή. Τα φαινόμενα τοπικά θα είναι έντονα, πολύ έντονα. Πιο βόρεια στην υπόλοιπη χώρα, μέχρι και το ύψος της κεντρικής Θράκης, η συννεφιά θα είναι μεν πυκνή. Αρχικά θα δίνει τοπικές βροχές, αλλά και εδώ, όσο θα βαδίζουμε προς το μεσημεράκι, θα δυναμώνουν. Πιο ανατολικά στην Θράκη και στο Αιγαίο, ο καιρός θα είναι καλύτερο. Στο Αιγαίο, μάλιστα, θα ξεκινήσουμε με ηλιοφάνεια και κάποιες λίγες τοπικές συννεφιές. Η Κρήτη θα έχει παροδικές συννεφιές όπως και τα δυτικότερα τμήματα των Κυκλάδων εδώ. Στα δυτικά τμήματα των Κυκλάδων και στη Δυτική Κρήτη δεν αποκλείεται να έχουμε ένα πέρασμα κάποιες μπόρας και τοπικής καταιγίδας τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες. Για να δούμε την εξέλιξη από το μεσημέρι μέχρι και το απόγευμα. Όσο θα βαδίζουμε προς το μεσημέρι αργά και μετά λοιπόν, στη Νότια Ελλάδα, από την Πελοπόννησο, από την Αττική και νοτιότερο, ο καιρός θα παρουσιάσει ουσιαστική σταδιακή βελτίωση. Στα δυτικά, ίσως στα νότιο-δυτικά, κάποιες τοπικές μπόρες επιμείνουν μέχρι και τις πρώτες απογευματινές ώρες. Το Αιγαίο θα συννεφιάσει, αλλά στο Ανατολικό Αιγαίο δεν φαίνεται να βρέχει όπως και στις περισσότερες περιοχές της Θράκης. Από το ύψος της βόρειας στερεάς, Θεσσαλία, κυρίως στην Δυτική Κεντρική Μακεδονία και στην Ήπειρο, εδώ θα επιδεινωθεί ο καιρός το δεύτερο μισό του Σαββάτου με μπόρες, βροχές και καταιγίδες. Θα πέσει πολύ νερό σύμφωνα και με τα τελευταία προγνωστικά στοιχεία και εδώ θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Επίσης, κάποιες μπόρες και καταιγίδες ίσως περάσουν και από το κεντρικό και το βόρειο Ιόνιο μεταξύ μεσημεριού και απογεύματος. Να δούμε τώρα το βραδάκι. Πώς θα κυλήσει από τις βραδινές και μετέπειτα ώρες, δείτε. Θα χωριστεί η χώρα μας σε δύο τμήματα. Σε μια κεντρική και κυρίως νότια, νοτιοανατολική Ελλάδα, όπου ο καιρός θα είναι πάρα πολύ καλός το βράδυ, θα έχουν σταματήσει οι βροχές και θα έχουμε ξαστεριά. Από το ύψος της βόρειας βορειοδυτικής στερεάς, της βορειοδυτικής Πελοποννήσου, εδώ ίσως επιμείνουν κάποιες πιο τοπικές βροχές, όπως και στο βόρειο Ιόνιο. Από τη δυτική όμως, την βόρεια Θεσσαλία και την Μακεδονία, τις περισσότερες περιοχές Μακεδονίας και κυρίως τα δυτικά κεντρικά τμήματα αυτής, οι βροχές και οι έντονες καταιγίδες θα διατηρηθούν μέχρι και το τέλος του Σαββάτου. Ιδιαίτερη λοιπόν προσοχή σε αυτά τα τμήματα και σε αυτά καλύτερα τα τμήματα, κυρίες και κύριοι. Τώρα όσον αφορά την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, υπάρχει το ενδεχόμενο εδώ, κυρίως τα ημιωρινά ορεινά, προς το βράδυ να βγάλει κάποιες βροχούλες εδώ και εκεί, τοπικού χαρακτήρα και μικρής έντασης και διάρκειας. Πάμε τώρα στους ανέμους. Αυτοί θα πνέουν νοτιοανατολική στο Αιγαίο, βλέπετε στα 4 με 5 μποφόρ. Στο Ιόνιο θα έχουμε ένα βορειοανατολικό ρεύμα που ίσως φτάσει και τα 5 με 6 μποφόρ αρχικά, τις πρωινές προμεσημβρινές ώρες. Μετά το μεσημέρι θα το γυρίσει σε βορειοδυτικό στο Ιόνιο με περίπου την ίδια ένταση, ενώ οι άνεμοι στο Αιγαίο θα διατηρηθούν νοτιοανατολική στα 5 με 6, εδώ βορειότερα των σποράδων, ίσως έχουμε πρόσκαιρα και 7 μποφόρ. Όσον αφορά τώρα στον υδράργυρο, για να ρίξουμε μια ματιά στην νύχτα και νωρίς το πρωί πώς θα διαμορφωθεί αυτός. Εξαιτίας της συννεφιάς των βροχών δεν φαίνεται να πέφτει κάτω από τους 13 με 16 βαθμούς ο υδράργυρος στα ορεινά υπηρετικά και κάτω από τους 16 με 20 βαθμούς στα υπόλοιπα υπηρετικά. Στο Αιγαίο δεν φαίνεται να πέφτει κάτω από τους 17 βαθμούς στα βόρεια με 21 βαθμούς στις νοτιοανατολικές νησιωτικές περιοχές. Δείτε τώρα τις θερμοκρασίες του μεσημεριού. Η Ανατολική και η Νότια Ελλάδα μέχρι περίπου και τον Εύρο, όπως βλέπετε. Τα υπόλοιπα ανατολικά και νότια νησιωτικά τμήματα, αλλά και η νοτιοανατολική και η νότια Πελοπόννησος, εδώ θα βελτιωθεί γρήγορα ο καιρός προς το μεσημέρι, θα έχουν καλοκαιρινές θερμοκρασιακές τιμές. Δεν αποκλείεται να πλησιάσει ο υδράργυρος τους 27 με 28, ίσως 29 τοπικά στην Κρήτη, και δεν αποκλείεται να έχουμε και 30 βαθμούς Κελσίου. Στην υπόλοιπη όμως Ελλάδα, δείτε όπου η συννεφιά θα κυριαρχεί και οι έντονες βροχές και καταιγίδες μέχρι και το τέλος της ημέρας, δεν θα έχουμε πάνω από 16 βαθμούς στα βόρεια ορεινά, το πολύ 21 με 24 βαθμούς στα υπόλοιπα υπηρετικά τμήματα της χώρας μας. Για να ρίξουμε μια ματιά τώρα στον καιρό της Αττικής.
Το πρώτο μισό του Σαββάτου μέχρι και λίγο πριν το μεσημέρι αναμένεται πολύ άστατος καιρός. Θα έχουμε ένα πέρασμα βροχών, καταιγίδων που τοπικά δεν αποκλείεται να έχουν κέντρο χαρακτήρα. Ενώ από το μεσημέρι, καλύτερα προς το μεσημέρι, αργά και μετέπειτα, ο καιρός από τα νότια σιγά σιγά θα αρχίσει να βελτιώνεται. Οι όποιες βροχές θα αρχίσουν να περιορίζονται στα βόρεια τμήματα του νομού και προς το απόγευμα και το βράδυ αναμένεται ξαστεριά. Βελτίωση του καιρού στην Αττική προς το βράδυ ουσιαστική. Οι άνεμοι τώρα νότιοι στα 5 με 6 μποφόρ κατά τόπους και η θερμοκρασία σε λίγο πιο χαμηλά επίπεδα από τη σήμερα, στους 22 βαθμούς το πρωί με 24 το πολύ 25 βαθμούς, αργά το μεσημέρι στο λεκανοπέδιο κατά μέσο όρο. Να πάρουμε γεύση και από την κεντρική Μακεδονία και στην Θεσσαλονίκη να δούμε τι θα συμβεί. Εδώ αναμένεται από το πρωί κατά διαστήματα αυξημένη συννεφιά. Το πρωί του Σαββάτου και τις προμεσημβρινές ώρες, η οποία θα πρέπει να δίνει κάποιες βροχές τοπικού χαρακτήρα, ασθενούς έως και μέτριες έντασης. Λίγα πράγματα, αυτό όμως αρχικά. Όσο θα βαδίζουμε προς το μεσημέρι και μετά, αναμένεται περαιτέρω επιδείνηση του καιρού προς το απόγευμα. Οι βροχές θα γίνουν περισσότερες, κυρίως στο δυτικό κομμάτι της περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και στη Θεσσαλονίκη. Αναμένονται και ισχυρές καταιγίδες με ραγδαιότητα και ένταση. Προσοχή σε αυτά τα τμήματα, κυρίως στην Πέλα, Πιερία, η Μαθία. Και όχι μόνο, γενικά στην κεντρική Μακεδονία. Φαίνονται κάπως λιγότερες οι βροχές στο ανατολικό κομμάτι της Θεσσαλονίκης και στις πολύ νοτιοανατολικές περιοχές της Χαλκιδικής. Και έτσι θα τελειώσει το Σάββατο, κυρίες και κύριοι, με τις έντονες βροχές και τις καταιγίδες να επιμένουν μέχρι και το βράδυ, αυξάνοντας και εδώ τον κίνδυνο υπερχείλισης κάποιων χυμάρων, ποταμών και τοπικών πλημμυρών. Πάμε να δούμε τους ανέμους τώρα. Οι οποίοι θα πνέουν ανατολική, βόρειο-ανατολική, γύρω στα 5 με 6 πρόσκαιρα προς το απόγευμα. Ίσως φτάσουν ανατολική άνεμη και τα 7 μποφόρ στα νότια-νοτιοδυτικά τμήματα της Χαλκιδικής και η θερμοκρασία στους 19 βαθμούς το βράδυ, τη νύχτα. Το μεσημέρι θα έχουμε πάνω από 21 βαθμούς ψυχρούλα στη Θεσσαλονίκη και στην ευρύτερη περιοχή. Στα ορεινά θα ξεπεράσει ο υδράγυρος τους 16 βαθμούς με 17 βαθμούς Κελσίου. Να δούμε μαζί την όλη εξέλιξη μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Βλέπετε τις έντονες βροχές και τις καταιγίδες την Κυριακή. Το πρωί θα επηρεάζουν δυτική και κεντρική Μακεδονία. Αργότερα θα βελτιωθεί ο καιρός και εδώ θα γίνουν πολύ λιγότερες οι βροχές και θα έχουμε και εδώ ανοίγματα. Στην υπόλοιπη χώρα, καλύτερος ο καιρός με παροδικές συννεφιές, τοπικά αυξημένες στα δυτικά και στα βόρεια ανατολικά, με πιθανότητα να βρέξει κατά τόπου. Στην Κρήτη, κάποια παροδική συννεφιά ίσως δώσει κάποια ψυχά, αλλά παροδική. Η άνεμη βορειοδυτική στα 3 με 4 μποφόρ. Βλέπετε εδώ που δεν έχουμε σύννεφα, γκρι αποχρώσεις δηλαδή. Ο καιρός θα είναι πολύ καλύτερος, θα ανοίξει, βλέπετε, και στην Μακεδονία από το μεσημέρι και μετά ο καιρός. Πάμε στην Δευτέρα. Καλός καιρός στην αρχή, παροδικά αυξημένη συννεφιά βλέπετε εδώ στο Αιγαίο, στα νότιο-ανατολικά, αλλά κατά τα άλλα δείτε τα μεγάλα ανοίγματα με ηλιοφάνεια μέχρι και το μεσημέρι. Από το μεσημέρι προς το απόγευμα και μετά από τα βόρεια-ανατολικά θα γίνονται περισσότερες οι βροχές. Βλέπετε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, αλλά και Θρακικό. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα παραμείνει καλός. Προς το βραδάκι κάποιες μπόρες θα αρχίσουν να εκδηλώνονται και στα κεντροανατολικά υπηρετικά τμήματα με βορειοδυτικούς ανέμους στα 5 μποφόρ. Την Τρίτη τώρα θα δούμε τις βροχές να γίνονται λίγο περισσότερες σε περιοχές της βόρειας Ελλάδα, στο βόρειο-δυτικό Αιγαίο, εδώ Μακεδονία, δείτε και πάλι πως κουραίνει ο χάρτης μέχρι το ύψος και της Δυτικής Θράκης και στα κεντροανατολικά υπηρετικά τμήματα. Εδώ αναμένονται περισσότερες βροχές. Στην υπόλοιπη χώρα, στα δυτικά, καλός καιρός και στα νότια, πολύ καλύτερος ο καιρός. Με τον βοριά όμως να ενισχύεται στα 5 με 6 και 7 μποφόρ στα βόρεια τμήματα του Αιγαίου. Στο Ιόνιο, κανένα πρόβλημα. Και τέλος, μια γεύση από την Τετάρτη με τα σημερινά στοιχεία πως θα κυλήσει ο καιρός. Δείχνει να είναι φθινοπορεινός εδώ από τα βορειότερα τμήματα της Αττικής, Εύβοια μέχρι και την Μακεδονία. Συννεφιά κατά διαστήματα, κάποιες βροχές, οι μπόρες. Στα δυτικά, πολύ καλύτερος ο καιρός, όπως και στα πολύ ανατολικά, νότιο-ανατολικά, νησιωτικά τμήματα που βλέπετε καθαρό τον χάρτη από γκρι και μπλε αποχρώσεις. Οι βοριάδες στα βόρεια του Αιγαίου θα συνεχίσουν να φτάνουν τα 7 μποφόρ. Και όσον αφορά τώρα στον υδράργυρο, να πάρουμε μια γεύση μέχρι και τα μέσα της επόμενης εβδομάδας. Δείτε. Την Κυριακή στην Βόρεια Ελλάδα και την Ορεινή και την Παιδινή θα έχουμε πάνω από 20 με 22 βαθμούς, αλλά θα βελτιωθεί ο καιρός από το απόγευμα, όπως είπαμε. Πιο ανατολικά και νότιο, όπου θα έχει ανοίξει ο καιρός, θα παρατηρηθούν και 26 27. Για την Δευτέρα τώρα θα δούμε ότι θα μαλακώσει ο καιρός και στα βόρεια λίγο περισσότερο. Στην υπόλοιπη χώρα 26 και πάλι 27 και 28 βαθμοί στην Κρήτη, 23 μόνο στην Θράκη, όπου εκεί θα ξεκινήσουν οι βροχές προς το μεσημέρι και μετά. Για την Τρίτη τώρα βλέπουμε μια πτώση αισθητή της θερμοκρασίας στα ανατολικά και τα βόρεια με την παράλληλη στροφή των ανέμων και την ενίσχυση αυτών σε βοριάδες στα ανατολικά και τα βόρεια, ενώ την Τετάρτη θα παραμείνει ο υδράγυρος σε σχετικά χαμηλά επίπεδα στα ανατολικά και τα βόρεια. 24, 25 θα έχουν μόνο και 27 οι πολύ δυτικές, νότιες και νοτιοανατολικές νησιωτικές περιοχές. Για περισσότερες λεπτομέρειες για την όλη εξέλιξη του καιρού μέχρι και τα τέλη της επόμενης εβδομάδας, όπου ο καιρός θα παραμείνει σχετικά φθινοπορεινός, σας περιμένω και τη Δευτέρα εδώ μέσα από τη συχνότητα της ΕΡΤ, που ξέρει και δίνει στον καιρό και το χρόνο
αλλά και τη λεπτομέρεια που του αξίζουν. Από όλους εμάς, και ειδικά από μένα, τον Σάκη Αρναούτογλου, φυσικά να εσείς το θελήσετε, για να μην χάνετε το καιρό σας, όχι τίποτα άλλο. Τη Δευτέρα την ίδια ώρα εδώ. Καλό Σαββατοκύριακο σε όλους.